Στο μέτωπο τη Εσχροκέρδεια έρχονται βαριά πρόστιμα. Ο Κωνσταντίνο Δαβλό είναι κοντά μα με τι πληροφορίε. Κωνσταντίνο. Ο κύριος Θοδωρικάκος λοιπόν προανήγγειλε ότι τριπλασιάζονται τα πρόστιμα όπως θα δούμε για τα... στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα το ανώτερο πρόστιμο σήμερα, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλουν οι ελεγκτές είναι 2 εκατομμύρια, θα πάει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό για δύο συγκεκριμένες, δύο συγκεκριμένες αν ελέγχους που κάνουν στα σούπερ μάρκετ. Ο ένας είναι η παραβίαση του κέρδους, το ανωτά του κέρδους που υπήρχε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η άνοδος των τιμών. Άρα δεν μπορούν να επιβάλλουν ε, περαιτέρω κέρδο πάνω από αυτό το όριο, αλλά και οι προσφορέ σε ανατιμημένα προϊόντα. Δεν μπορεί δηλαδή προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί το προηγούμενο διάστημα να μπαίνουν σε προσφορέ. Να πούμε τώρα ότι η κυβέρνηση γενικότερα στο θέμα τη ακρίβεια έχει και άλλη, άλλη στη φαρέτρα τη άλλον έναν το γραφείο προπολογισμού τη Βουλή, ο οποίο είπε ότι ακόμη και αν μειωθεί ο ΦΠΑ, αυτό δεν καταλήγει να φέρνει μείωση των τιμών παρά μόνο πρόσκαιρη, σε 10 μήνες έχει εξαφανιστεί. Σε ευχαριστούμε Κωνσταντίνε.